Ο Αντώνη Ατζολέτο ξανά μαζί μα. Βρισκόμαστε σε περιβάλλον απλή αναλογική και γι' αυτό α, είπαμε να, να μπούμε να δούμε τη διαχρονική εξέλιξη του δικοματισμού στη χώρα και σε ποιο βαθμό αυτή έχει επηρεαστεί από τι εξελίξει στην Ελλάδα αλλά και από τι σκέψει που κατά καιρού διατυπώνται για συμμαχικέ κυβερνήσει. Και βέβαια να δούμε αν θα δοκιμαστεί ο δικοματισμό αυτέ τι νέε εκλογέ. Και πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να θυμηθούμε λίγο τι έγινε στι τελευταίε εκλογέ. Mm -hmm. Όπου νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μαζί ξεπέρασαν το 70%. Το 70%. Και κάποιοι πολιτικοί αναλυτές και επιστήμονες λένε πως αν κινηθεί εκεί κοντά το αποτέλεσμα των δύο σε τρεις εβδομάδες από σήμερα, θα μιλάμε για μια νέα εδραίωση του δικοματισμού. Δεν φαίνεται το ΠΑΣΟΚ να μπορεί να μπει σφίνα σε αυτό που βλέπουμε. Και σε κάθε περίπτωση συζητάμε. Αυτό για... ήταν το μεγάλο ερώτημα πριν από ένα με δύο χρόνια. Ακριβώ. Ειδικά όταν ανέλαβε την ηγεσία <σχει> ο κύριο Ανδρουλάκης. Τώρα, γιατί συζητάμε για νέα εδραίωση, Γιατί υπήρξε αυτό που θα δούμε τώρα, ο Μάιο του 2012, που τα μνημόνια και η οικονομική κρίση έφεραν αυτή την εικόνα. Η Νέα Δημοκρατία ΣΥΑ σε εκείνε έχασε ένα εκατομμύριο ψηφοφόρου. Το ΠΑΣΟΚ έχασε δύο εκατομμύρια ψηφοφόρου. Οι δύο πρώτοι, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, έφτασαν μόλι στο 35%. Και οι τρει μαζί 48%, ούτε καν 50%. Ναι. Εξαίλωση των κοινωνικών δεδομένων. Ναι. Και πάμε να δούμε τι γινόταν τα παλιά χρόνια, όπου ο δικοματισμό είχε πραγματικά άλλε διαστάσει. Βλέπουμε Νοέμβριο 89, Ιούνιο 85, Απρίλιο 2000, Οκτώβριο 93. Τέσσερις εκλογικές μάχες που Νέα Δημοκρατία και Πασόκ τότε μαζί ήταν πάνω από το 86%. Αστρονομικά νούμερα για τις σημερινές εποχές. <laughs> Ακριβώς. Μα βλέπουμε τον Απρίλιο του 2000 χαρακτηριστικά σε εκείνο το θρύλεπτο mm. εκλογικό βράδυ που ο δεύτερος, η Νέα Δημοκρατία, έχασε με 43%. Ή βλέπουμε τον Νοέμβριο του 1989 και τον Οκτώβριο του 1993 που ο πρώτο. Είχε 46% και πάνω. Ε, ποσοστά που θα τα ήθελε κανεί σε αυτή την εκλογική μάχη τη απλή αναλογική για να μπορεί να πει ότι φλερτάρει με την αυτοδυνάμια. Ότι φλερτάρει, ακριβώ όπω το είπε <laughs> και δεν θα ήταν και καν πολύ κοντά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, για όλα αυτά που μα θύμισες.